ασταμάτητα δουλεύουν οι εργαζόμενοι όταν ο καιρός το επιτρέπει για το βιολογικό της Γεωργιούπολης. Όλοι οι κεντρικοί δρόμοι από την πλατεία μέχρι την παραλία έχουν σπάσει για να μπουν τα αποχετευτικά δίκτυα. Ένα έργο που πέρασε από 40 κύματα επιτέλους υλοποιείται και το πρωί ο Περιφερειάρχης Κρήτης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, του Δημάρχου Αποκορώνου, Περιφερειακών Συμβούλων και Υπηρεσιακών Παραγόντων, επιθεώρησε τις εργασίες. Πολλοί δεν πίστεψαν ότι θα γίνει αυτό το έργο. Ένα έργο το οποίο είχε απενταχθεί από το ΕΠΕΡΑ για να λάβουμε εμείς την ευθύνη να το χρηματοδοτήσουμε από το Περιφερειακό Πρόγραμμα. Ένα έργο που ξεπερνά τα 18,5 εκατομμύρια και αναβαθμίζει όλη την ευρύτερη περιοχή και τη Γεωργιούπολη και Κουρνά και όλη τη ευρύτερη περιοχή. Μια ποιότητα ζωή για του κατοίκου, για του τουρίστε, για όλο τον κόσμο. Εκτιμούμε ότι στα χρονοδιαγράμματα θα είμαστε μέσα. Ήδη εκτελούνται τα αποχετευτικά δίκτυα, τα αντιλιοστάσια και τα φρεάτια και οι παροχετεύσεις από ιδίους πόρους του Δήμου, οι παροχετεύσεις. Και τα 11,5 εκατομμύρια αυτά υπολογίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2016. Στις 10 Μαρτίου δημοπρατείται στην περιφέρεια Κρήτης και το εργοστάσιο του βιολογικού, προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Για άλλη μια φορά λοιπόν ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη για την γενναία πράξη του αυτή και ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων όσον αφορά τα παρελκόμενα και τα εμπόδια και τα προβλήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας της εκτέλεσης του έργου. Εδώ και 2,5 μήνες η πλατεία της Γεωργιούπολης αλλά και οι γύρω δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο. Ξεκίνησαν τα έργα του βιολογικού καθαρισμού και όλοι στοιχηματίζουν για το αν θα προλάβουν την τουριστική σεζόν. Για την έναρξη της τουριστικής σεζόν απομένουν μόλις 2 μήνες και δημοτική αρχή και επιχειρηματίες της περιοχής εκφράζουν την ανησυχία τους για το αν θα έχουν πέσει τα ασφαλτικά σε όλο το πλάτος, καθώς όλοι οι δρόμοι έχουν σπάσει στο μεγαλύτερο μέρος τους και τα μπαλώματα μόνο στις τομές δεν θα είναι λύση. Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε ότι θα βρει την επιπλέον χρηματοδότηση για να είναι όλα έτοιμα το Μάιο σε ό,τι αφορά στην κατάσταση των δρόμων. Βεβαίως το βλέπουμε με κατανόηση γιατί και αυτό το έργο πρέπει να γίνει και εμείς θα δούμε πού θα βρούμε τους πόρους για να μπορεί να δημοπρατηθεί σύντομα. Εν τω μεταξύ, στον πάγο εξακολουθούν να είναι οι διαδικασίες για την υλοποίηση του βιολογικού της Παλιόχωρας, καθώς λόγω της προσφυγής κάποιων κατοίκων στα δικαστήρια το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει και από ό,τι φαίνεται για μία ακόμη χρονιά η περιοχή δεν θα έχει βιολογικό. Δεν είναι, γίνονται στα δικαστήρια, περιμένουμε τις αποφάσεις, όμως πρέπει να λυθεί. Δηλαδή στο επόμενο διάστημα πρέπει να καταλήξουμε γιατί μετά πρέπει να πληρώνουμε πρόστιμα. Δεν γίνεται να πληρώνουμε πρόστιμα επειδή δεν έχει γίνει και οι χρηματοδοτήσεις υπάρχουν. Οι χρηματοδοτήσεις για ένα έργο τέτοιας κατηγορίας όπως είναι ο βιολογικός της Παλιόχωρας. Άρα τοπικά πρέπει και ο Δήμος και η τοπική κοινωνία να δει ότι πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Είναι μια τουριστική περιοχή και πρέπει να γίνει. Τέλος, ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αποκορώνου, όπου ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη για έργα που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα για υλοποίηση, αλλά και για άλλα που εκκρεμούν στο σύνολο του Δήμου. Με αδειοδοτήσεις των νερών, με αποχετευτικά, το υδραυλικό του Βάμου, ένα πολύ σπουδαίο έργο, προκειμένου να σωθεί όλο ο οικισμός του Βάμου από τα νερά που πλήττεται κυρίως κατά το χειμώνα. Έχουμε δρομολογήσει τις αδειοδοτήσεις χρήσης νερού, δηλαδή να πάρουμε τους περιβαλλοντικούς όρους και τις περιβαλλοντικές αδειοτήσεις για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα νερά μας, κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα. Από ιδίους πόρους λοιπόν του Δήμου δρομολογούμε 210.000 για φέτος, προκειμένου να εισέλθουν σε μελέτες και να μπορέσουμε να οριμάσουμε μελέτες τους ώστε να είμαστε έτοιμοι για το ΣΕΣ. Ένα πολύ σοβαρό έργο ακόμα δρομολογούμε στο Σπήλαιο Ελεφάντων, που αφορά καταδυτικό πάρκο και έχουμε ήδη και την έγγραφη διαβεβαίωση του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, όπου μας δίνει ένα πλοίο για να προκειμένου να γίνει πόντιση στο σημείο αυτό.